Έτοιμα και στην Περιφέρεια και στο Λιμενάρχη και σε εσάς. Στις 24 του μήνες της Περιφέρεια. Και δεν το υλοποιήσε κανένας γι' αυτά. Σας παρακαλώ. Πρόσωπαρά μιλάμε. Κορετευόμαστε. Α, δεν έχει παρακαλώ. Έχει παθάνει ψέματα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό με το να εξαντλείται με ένα ψήφισμα το οποίο στέλνουμε στο γραφείο του Δημάρχου. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα αντιμετωπίζεται με μία, δύο, τρεις, τέσσερις συσκέψεις για να βγάλουμε... Τι σας είπανε το Συμβούλιο? Εδώ πέρα κάνανε λίγο ότι δεν ξέρουν πού βρισκόμαστε και πού πατούμε. Ενώ στην 1η του Απρίλη γινόμαστε όλα υπενά το βά... σε ένα ταμείο όλα. Χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για... και οι υποδομές να δεχτεί το νοσοκομείο τους ασφαλισμένους. Οι ασφαλισμένοι του οικονάκτου είναι περισσότεροι από τους δημόσιους υπαλλήλους. Μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ΝΑΤ, ΓΑ, ΤΕΒΕ ή κάθε ξέρω ποια άλλα ταμεία. Τι πράγματα είναι αυτά, πού βρισκόμαστε? Εσείς τι απαντήσεις πήρατε σήμερα από το Δημοτικό Συμβουλίο? Εμείς ικανοποιημένοι εκεί που είμαστε, προσπαθούμε να έχουμε φτιάξει και προσπαθούμε κάπου να στηριχθούμε. Μπορεί να είναι λόγια όπως κάθε φορά. Αν περιμένουμε. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Έχετε κινητοποίηση αυτό στην κοινωνία. Λέει ο Δήμαρχος ότι θα μας βοηθήσει. Αυτό θα το δούμε. Αλλά όχι ότι και δεν ξέρουν πού βρίσκεται το ΝΑΤ. Η κυρία Τσόρη το κατάργησε. Ο υπουργός ήταν και δεν ξέρω τι, πού πήγε το Υπουργείο. Το χάσαμε στον δρόμο. Στο κύριο έτοιμα, το κύριο έτοιμα από ό,τι ενδιαφέρεται από τη συζήτηση. Και θα παρακαλούσα να χαμηλώσουν οι τόνοι, διότι από εκεί υπάρχει ένας τεράστιος πανικός στο γέροντα, στη γριά, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει τα φάρμακά του. Πάει να του γράψει ο γιατρός, δεν βρίσκουνε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι λέει, ρε γέμου λέει, μήπως πρέπει να πεθάνουμε, μήπως πρέπει να φύγουμε, μήπως πρέπει να στέλνει να πεθάνουμε. Αν περάσουμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν τη ζωή τους για να έρθει το συνάλλαγμα στοιχείο, ότι είναι παράσιτα και ότι ήρθε η ώρα να πεθάνουν και έτσι τους αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, τότε είμαστε άξιοι της δίκης μας.